Για μερικές μεταλλάξεις τα δεδομένα είναι περισσότερες, για άλλες είναι λιγότερες. Ενδεχομένως για τη λεγόμενη βρετανική μετάλλαξη στο Μανάους να έχουμε μία αυξημένη μεταδοτικότητα, και αυτό τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περιοχή είχε νοσήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Επομένως υπήρχαν φυσικά αντισώματα τα οποία δεν στάθηκαν ικανά στο μέγιστο βαθμό να εμποδίσουν ένα νέο κύμα. Να μην δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν πρέπει να συνεχίσει ο εμβολιασμός λόγω των μεταλλάξεων. Ο εμβολιασμός πρέπει να συνεχίσει. Πηγαίνει με καλούς ρυθμούς στην Ελλάδα. Θέλω μονάχα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν θεωρείτε ότι είναι εφικτό να πάμε σε μέτρα χαλάρωσης μετά τις 16 Μαρτίου με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Τι λέτε? Δεν νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία τα οποία να μας λένε ότι με 2.000 κρούσματα τη μέρα, με το σύστημα υγείας να βρίσκεται στα όρια του, όπως αναφέρατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας, μπορεί κανείς να κάνει σχέδια άμεσα για το ποιες κινήσεις και ποια μέτρα χαλάρωσης θα πάρθουν σε 10 μέρες.